34 χρόνια πριν σηκώσατε στον ουρανό του Στούμπα στον τίτλο του πρωταθλητή. Τι ακριβώς θυμάστε από εκείνη τη μέρα? Ήταν μεγάλη επιτυχία. Μετά 9 χρόνια ο ΠΑΟΚ πάλι να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως ξέρετε, πρώτος, να είσαι πρώτος σε όποιο να είναι άθλημα και στη ζωή είναι μεγάλη επιτυχία, μεγάλη χαρά. Η Τούμπα ήταν γεμάτη. Άμα θυμάστε, τότε οι καρέκλες δεν υπήρχαν. Νομίζω ότι ήταν και πάνω από 50.000 κόσμο. Μεγάλη χαρά στον κόσμο, βέβαια και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί να είσαι πρωταθλητής και να είσαι πρώτος και πάνω από τους τρεις της Αθήνας, τους ισχυρούς της Αθήνας, είναι μεγάλη επιτυχία. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ που κατέφεραν και πήραν τον τίτλο του φετινής σεζόν, τι θα πρέπει να περιμένουν από τον κόσμο? Εσάς ο κόσμος σαν πρωταθλητές, τι συναισθήματα σας χάρισε? Τι σας έλεγε στον δρόμο ενδεχομένως? Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλος και πολύ θερμός. Εκδηλώνει πολύ θερμά τα αισθήματα της χαράς, βέβαια και της απογοήτευσης. Αλλά τώρα μιλάμε για τη χαρά. Οπωσδήποτε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ χάρηκε πάρα πολύ γιατί αγαπάει αυτή την ομάδα. Τόσα χρόνια που και μέσα και έξω μας ακολούθησε. Αλλά θυμάστε μόνο ότι τότε όταν έβαλα γκολ με το Παναδικό ήταν και 7-8 χιλιάδες παοκτσίδες. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ακολουθεί την ομάδα και μέσα έξω και εκδηλώνει πολύ μεγάλη υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Βοηθάει την ομάδα να πετύχει αυτό το στόχο που έχει θέσει. Βλέπουμε ότι στη δική σας εποχή εσείς ήταν από τους λίγους ξένους που είχε το ρόστερ της ομάδας. Αυτή τη σεζόν βλέπουμε ότι οι ξένοι περισχύουν, είναι περισσότεροι από τους Έλληνες παίχτες. Αυτό όμως που κάνει εντύπωση στον περισσότερο κόσμο είναι αυτό το δέσιμο που έρχεται ένας άνθρωπος από μια ξένη χώρα, ένας αθλητής από μια ξένη χώρα και καταφέρει να αγαπήσει τόσο δυνατά αυτή την ομάδα. Αυτό από πού θεωρείτε ότι προέρχεται αυτή η αγάπη προς το σύλλογο? Από τον κόσμο, από υποστήριξη του κόσμου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αμέσως νιώθεις αυτή τη θερμότητα, την αγάπη, την υποστήριξη και μέσα στο κήπεδο. Ανεξάρτητα που κάποτε, και εγώ δεν άκουσα μετά όταν αρχίζει το παιχνίδι, δεν ακούω τις φωνές, οι υποστηρίξεις, αλλά νιώθεις ότι ο κόσμος είναι κοντά σου, ότι σε υποστηρίζει, θέλει να δώσεις όλα και να πετύχει ο ΠΑΟΚ αυτό το στόχο που έχει θέσει. Είναι πολύ θερμή. Είναι μεγάλη βοήθεια σε εμάς τους παίκτες. Τη σεζόν 84-85 ένα δικό σας γκολ στο ΆΚΑ, μια εντυπωσιακή κεφαλιά ψαράκι, ήταν αυτό που ουσιαστικά έδωσε την όθηση στην ομάδα και την πίστη ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Φέτος μπορείτε να βρείτε ένα γκολ που έχει πετύχει η ομάδα που να μοιάζει με το δικό σας και να θεωρείτε ότι έγινε αυτό το κλικ στην ομάδα για να φτάσει μέχρι το τίτλο? Μήπως είναι αυτό του Βιερίνια, το γκολ με τον Ολυμπιακό εδώ στη Τούμπα. Γιατί και τότε άνοιξε η πόρτα για τη μεγάλη επιτυχία, φετινή μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ. Στο φετινό ΠΑΟΚ είδαμε δύο περιόδους. Το πρώτο εξάμεινο που ήταν το εξάμεινο Πρίγιοβιτς, που υπήρχε ένας καθαρός σεντερφόρ και έβαζε γκολ σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Και στο δεύτερο εξάμεινο, μετά τη φυγή του Αλεξάνδρ, βλέπουμε μια διαφορετική ομάδα που σκοράρουν όλοι, παίζουν τελείως διαφορετικά. Αυτό στα δικά σας μάτια πώς φαίνεται, πώς θα μπορούσατε να εξηγήσετε αυτή τη μετάλλαξη της ομάδας? Ναι, αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ένα καλούπι πώς πρέπει να υπάρχει η μία ομάδα ή ποιοι παίκτες πρέπει να παίζουν. Αυτό που τώρα μπορώ να πω, ο Πρίοβιτς ήταν εγκλωτής και έβαλε με την ευκολία τα γκολ και βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα. Και το ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο παίζεται με τα γκολ. Ποιος θα βάλει περισσότερα γκολ. Και ο Πρίβιτς είχε αυτή την ποιότητα και έχει τη δυνατότητα να βάλει πολύ εύκολα και καλά, βέβαια και καλά, αρκετά καλά γκολ. Και με αυτή αμέσως η ψυχολογία της ομάδος ανεβαίνει. Αν έπρεπε να διαλέξετε έναν από τους παίχτες του φετινού ΠΑΟΚ για να τον έχετε συμπαίκτη σας στην ομάδα του 85, ποιος θα ήταν αυτός? Μήπως είναι ανεξάρτητα που είναι δύσκολο να πεις για έναν παίκτη, αλλά άμα με πιέζεται ή πρέπει να το πω, μήπως είναι ο Βιερίνια.
Ειδικά στα τελευταία αρκετά παιχνίδια η απόδοσή του ήταν ανεβασμένη. Εκτός που είναι πανέμπειρος. Έπαιζε και σε άλλες τεστ. Εγώ τον θυμάμαι όταν πρώτο ήρθε στο ΠΑΟΚ και ήταν επιθετικός. Είχε την ταχύτητα, η ενέργεια, η θέληση του νέου παιδιού, νέου παίκτη. Και μετά από τη Γερμανία, όταν ξαναγύρισε εδώ, η άλλη θέση και άλλος τρόπος παιχνιδιού παρουσίασε. Όμως τα τελευταία παιχνίδια πάλι βλέπαμε έναν Βιερίνια με μεγάλη θέληση, με μεγάλη προσπάθεια, με μεγάλη ενέργεια που μας θύμιζε τον παλιό νέο παίκτη. Δηλαδή, εκτός από αυτή την ενεργητικότητα που του νέου παιδί είχε και αυτή την εμπειρία και μέσα στο παιχνίδι. Και με αυτό βοήθησε πάρα πολύ το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 93 χρόνια ζωής, 93 χρόνια ιστορίας. Θέλω να μου κάνετε μία ευχή για το σύλλογο για τα επόμενα χρόνια. Εγώ θα ήθελα και εύχομαι τον ΠΑΟΚ να είναι ποιοτικό σε όλα τα επίπεδα. Και με τις επιτυχίες και με τη συμπεριφορά μέσα και έξω και του κόσμου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι μεγάλες επιτυχίες τώρα μόλις άρχισαν. Και το επόμενο βήμα είναι οι επιτυχίες και στην Ευρώπη. Και νομίζω με το έρχομο του Σαββίδη που όπως το ξέρουμε και τις δυνατότητες οικονομικές και όχι μόνο, γιατί ο ΠΑΟΚ βελτιώνεται κάτι λίγο και στη οργάνωση και στα τμήματα υποδομής. Δηλαδή οι μεγάλες επιτυχίες τώρα μόλις ξεκίνησαν με αυτό το πρωτάθλημα, αλλά δεν σταματάει εδώ. Εκτός από τα επιτυχίες στο ελληνικό χώρο, νομίζω οι επιτυχίες και στην Ευρώπη θα έρθουν.